Ωρε κάτι ρε κλαις. Ωρε κάτι ρε κλαις. Τη ζωή σου να έκανα ρε μονικό. Ο Μέλλο ξέρει ότι θα κάνουμε βίντεο και παίρνει τη θέση. Κάτσε να κάτσεις πιο ωραία. Κάτσε να κάτσεις πιο ωραία. Apple Intelligent. Ένα πράγμα το οποίο δεν θα δούμε σύντομα στην Ελλάδα και για ποιο λόγο. Σήμερα θα δούμε το γιατί και τι διαμάχη υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Apple. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε για ποιο λόγο τραβάει ζόρι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Apple. Για ποιο λόγο πάλι η Apple έρχεται αντιμέτωπη προς την Apple και της λέει ότι όπα, κάτσε γιατί έχεις ξεφύγει πολύ φιλενάδα και τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλεις. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε γενικότερα τι διαμάχη έχει δημιουργηθεί γενικότερα στην Apple, από την Ευρώπη μάλλον, προς την Apple. Για ποιο λόγο δηλαδή τραβάει αυτό το ζόρι η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Apple. Έχω κάνει παλιότερα βίντεο και σας έχω πει για ποιο λόγο υπάρχει ζόρι ανάμεσα στην Apple και στην Ευρώπη, αλλά σήμερα θα δώσουμε και πολύ βάση στο Apple Intelligent. Απλά για όσους δεν είδαν το βίντεο θα κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή για το τι πρόβλημα υπάρχει. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει την DMA, Digital Markets Act. Η οποία αυτή τι κάνει, η συγκεκριμένη ουσιαστικά DMA. Η DMA λοιπόν έρχεται και λέει ότι επειδή, αυτό δημιουργήθηκε το 2023, επειδή παρακαινούμενοι από ανησυχίες για μια χούφτα από μεγάλες εταιρείες όπως Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft και ByteDance, μια μητρική εταιρεία του TikTok, okay, δηλαδή μιλάμε για τις μεγάλες ναυαρχίδες, για τις 5-6 μεγάλες ναυαρχίδες που κυκλοφορούν, που λίγο πολύ, αν δεν γνωρίζετε κάποιες από αυτές, μία έστω μπορεί για να ξέρετε, παράδειγμα ας πούμε Amazon ή παράδειγμα ας πούμε Apple, okay, ή Meta ή Microsoft, μπορεί να μην τις ξέρετε όλες, αλλά σίγουρα κάποιες από αυτές γνωρίζετε. Λειτουργεί ως φύλακας ουσιαστικά η DMA για να μην υπάρχει μονοπόλιο ενάντια των ανταγωνιστών. Δηλαδή, αυτές οι μεγαλοεταιρείες, okay, έχουν το μεγάλο πληθυσμό του κόσμου γενικότερα που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές τους και οι μικροεταιρείες που κυκλοφορούν γύρω από αυτές έχουν ουσιαστικά πέσει αρκετά. Οπότε η Apple για να δημιουργήσει, βασικά η Ευρώπη, για να δημιουργήσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς τις άλλες εταιρείες, έχει ασκήσει βέτο σε αυτές τις εταιρείες και δεν τις αφήνει να αναπτυχθούν πάρα πολύ. Για το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Apple και το Apple Intelligent και τις δύο ακόμα εφαρμογές που θα έφερνε με το iOS 18. Τις οποίες αυτές ήταν το Apple Intelligent, η άλλη ήταν το Share Play, Share Screen που θα έκανε, αλλά και το Mirroring που θα έκανε στα Mac. Αν έβλεπες δηλαδή, αν είχες δει το WWDC που κυκλοφόρησε το iOS 18, που έδειξε μάλλον τι θα έχει το iOS 18, μας είχε δείξει αυτά τα τρία πραγματάκια τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο προς άλλες εταιρείες να τα φέρει η Apple και να τα χρησιμοποιεί μόνο στο iPhone. Και ουσιαστικά τι σου λέει μέσα σε άκρες, ότι γιατί να μπορείς να κάνεις share screen το iPhone σου μόνο σε Mac υπολογιστές, αυτό είναι μονοπωλιακό. Θα το κάνεις και σε Windows, θα το κάνεις και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Γιατί να το κάνεις μόνο σε δικούς σου υπολογιστές. Οπότε γι' αυτό το λόγο κόβει το συγκεκριμένο πράγμα. Επίσης το Apple Intelligent θα έτρεχε κατά βάση σε εφαρμογές της Apple. Και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να τρέχει το Apple Intelligent μόνο σε εφαρμογές Apple, θα το τρέξει σε όλες. Για ποιο λόγο να τρέχει μόνο στο iPhone και μόνο σε εφαρμογές iPhone, θα το τρέξεις και σε άλλες. Οπότε σου λέει ότι για να μην υπάρχει αυτό το μονοπόλιο ουσιαστικά προς την εταιρεία, γιατί γενικότερα η Apple το κάνει αυτό, όπως επίσης είχε γίνει και με το Type-C Lightning, που η Apple έλεγε γιατί να φορτίζουν τα iPhone μόνο με Lightning, θα βάλεις Type-C να φορτίζουν με όλες τις συσκευές. Για ποιο λόγο η χυψή εταιρεία να μην μπορεί να βγάλει φορτιστή για Apple και έχει εσύ το μονοπόλιο. Οπότε αυτό είναι το βέτο που έχει ασκήσει ουσιαστικά μέσα σε άκρες και με απλά λογάκια η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το καταλάβουν όλοι. TimmyJoe.gr για να μην χάνεις νέα και tips. Αν ήσουν στο TimmyJoe.gr σίγουρα θα το έχεις διαβάσει. Επίσης δεν ξεχνάς να πατήσεις το like, το κουμπί του like, το subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα τίποτα βίντεο και να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, Instagram, TikTok, για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Συνεχίζω λοιπόν διαβάζοντας στο TimmyJoe.gr και λέμε το εξής πράγμα μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του 2024, λόγω κανονιστικών αβεβαιοτήτων που προέκυψαν από την νομοθεσία αντιπωλιακού του μπλοκ του Digital Markets Act.
Ουσιαστικά είναι αυτό που σας εξήγησα πριν λίγο. Οι απαιτήσεις ισχύουν μόνο σε iPhones και iPad. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η DMA, επειδή τα iPhone Mirroring επιτρέπεται στους χρήστες να αναπαράγουν τις οθόνες τους ενός iPhone και ενός Mac μόνο στα Mac, η Apple λέει ότι αυτό το πράγμα θα έρθει μόνο στα Mac για την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν το θέλει. Επίσης, η απόλυτη προϊόντος της AI για του Apple Intelligence, δηλαδή προς τους καταναλωτές, μπορεί να διορθώνει κείμενα, ακόμη και να ξαναγράφει φιλικά προς πιο επαγγελματικό τόνο, μπορεί να δημιουργεί προσαρμοσμένα emoji, να ονομάζονται που θα ονομάζονται Genmoji, θα του γράφεις δηλαδή τι emoji θέλεις και θα το δημιουργεί αυτόματα, τα αναζητά μέσα στο iPhone για συγκεκριμένα μηνύματα που τυχόν έχει στείλει, θα συνοψίζει, θα μεταγράφει τηλεφωνικές κλήσεις, πολύ βασικό και πολύ βολικό επίσης. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την OpenAI για αυτό το πράγμα και τη σχεδίαση προσθήκη των μοντέλων στην πλατφόρμα. Η εταιρεία τώρα τι δηλώνει. Η Apple λέει ότι θα συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βάλουν κάτω και να δούνε τι θα γίνει στο τέλος, γιατί η Apple προφανώς θα χάσει από αυτό το πράγμα, αν και οι μετοχές της δεν έχουν πέσει ακόμα, για τον λόγο αυτόν δηλαδή, γιατί είναι κάτι πολύ μεγάλο και μείζον θέμα, γιατί η Ευρώπη είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Δεν είναι μόνο η Ελλαδίτσα που θα λες, έλα δεν πειράζει, είναι κάποια εκατομμύρια χάτικοι, δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η αμέσως τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε πωλήσεις προς την Apple. Επίσης, έχω να σας πω ότι και στην Κίνα δεν θα πάει το Apple Intelligent και θα δούμε γιατί. Οπότε, ουσιαστικά, το Apple Intelligent θα τρέξει μόνο στην Αμερική, που η Αμερική έχει βέτο και κάνει το γουστάρι στην αμερικανική αγορά, γιατί δεν μπορεί να την πειράξει κανένας, γιατί είναι στην. Παίζει εντός έδρας. Τώρα, σε Κίνα που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά σε iPhone, αλλά και μετά η Ευρώπη που είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά σε iPhone, μιλάμε για το 70% του όγκου πωλήσεων της εταιρείας. Έτσι, γιατί μιλάμε για την Κίνα που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλη αγορά, και αμέσως μετά για την Ευρώπη που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Οπότε Κίνα και Ευρώπη μαζί, αν τις βάλεις, νομίζω ότι είναι το, άντε όχι 70, σίγουρα το 60% των πωλήσεων της Apple. Η εταιρεία δηλώνει, όπως είπα, ότι θα συνεργαστεί για να προσπαθήσει να βρει λύση για να επιτρέψει αυτές τις δυνατότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να συμβιβαστεί τόσο όσο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βρουν δηλαδή τη χρυσή τομή, με λίγα λόγια, για να δουν λίγο το πώς τελικά θα εξελιχθεί όλο αυτό. Θεωρώ πως σύντομα θα γίνει, αν και το Apple Intelligent ακόμα δεν έχει έρθει στο 100%, έχουν έρθει οι περισσότερες δυνατότητες, όχι όλες όμως. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται ακόμη περισσότερες μέσα στο 2025, όπως έχει δηλώσει τουλάχιστον η εταιρεία. Και η εταιρεία έχει δηλώσει επίσης ότι όταν θα κυκλοφορήσει η επίσημη iOS 18 beta, θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ενεργοποιημένο το Apple Intelligent προς τους χρήστες. Τώρα, αυτό γενικότερα δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, καθώς εμείς στην Ελλάδα δεν θα το πάρουμε τόσο σύντομα από ό,τι φαίνεται. Λένε κάποιοι ότι μέσα στο 25 θα μπορέσουν να διαλευκάνουν λίγο το όλο σύστημα και να μπορέσουν ουσιαστικά να δώσουν τις δυνατότητες αυτές και στην Ευρώπη. Εγώ αμφιβάλλω γι' αυτό, αλλά θα δούμε. Τουλάχιστον πιστεύω μέχρι τέλος 25 οριακά ίσως και να το έχουμε. Επίσης η Κίνα τρώει άκυρο, βασικά επίσης η Apple τρώει άκυρο από την Κίνα για το Apple Intelligent. Με το iOS 18 η Apple θα συνεργαστεί με το ChatGPT, επίσης το dimitri.gr, μπορείς να διαβάσεις το συγκεκριμένο άρθρο. Τώρα, για ποιο λόγο τρώει η Κίνα, για ποιο λόγο δίνει η Κίνα άκυρο στην Apple, ρίχνει άκυρο στην Apple, για το λόγο ότι το ChatGPT θα συνεργάζεται με τη Siri για να χρησιμοποιεί αιτήματα για το περιεχόμενο και τη δημιουργία του AI. Το ChatGPT, όπως και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες AI, δεν είναι διαθέσιμες στην Κίνα. Η Κίνα, η Κινέζικη κυβέρνηση, δεν τις έχει. Αυτές τις εταιρείες δεν τις αφήνουν να λειτουργήσουν στην Κίνα. Οπότε η Apple χρειάζεται να βρει μια εναλλακτική λύση. Και τι θα κάνει λοιπόν, είναι προς αναζήτηση μιας κινέζικης εταιρείας η οποία θα συνεργάζεται με δυνατότητες AI στην Κίνα. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Apple θα κάνει αναζητήσεις με την Baidu, με την Alibaba Groups, με την startup Baiquan AI από το Πεκίνο, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ακόμα με ποια από όλες τελικά θα συμφωνήσει για να κλείσει. Γενικότερα, για να δουλέψουν αυτές οι δυνατότητες AI, επειδή η Apple δεν έχει δικό της μοντέλο AI, συνεργάζεται με εταιρείες που είναι χρόνια στο κουρμπέτι και έχουν φτιάξει δικά της AI προγράμματα. Ήταν επίσης προς συζήτηση με την Google για να κάνει κάτι τέτοιο και θα έπαιρνε το Google AI, δεν ξέρω πώς λέγεται, της Google το AI τέλος πάντων, και επίσης έκανε και μια συμφωνία με την Microsoft για να μπορέσει ουσιαστικά να βάλει το δικό της AI μοντέλο, ρε παιδί, με στα iPhone, αλλά τελικά βούλιαξαν και κράτησε του ChatGPT, που είναι λίγο πιο third party εταιρεία από αυτές τις μεγάλες ναυαρχίδες, και η Apple γενικότερα ξέρετε τι κολλήματα και κόμπλεξ έχει και δεν ήθελε να βάλει αυτές τις εταιρείες να δουλέψουν για αυτήν, δηλαδή να συνεργαστεί με αυτές τις εταιρείες. Οπότε η Apple αποφάσισε να πάει στην
ChatGPT για να, στην OpenAI, ρε παιδί μου, για να μπλουτίσει, να βάλω, μάλλον να χρησιμοποιήσει το ChatGPT της OpenAI, να το βάλει μέσα στα iPhone για να δημιουργήσει αυτό το AI μοντέλο μέσα στα iPhone. Το οποίο θα δουλεύει κατά βάση μέσα στο iPhone και για αναζητήσεις εξωτερικού τύπου, δηλαδή για αναζητήσεις εσωτερικές, θα δουλεύει ουσιαστικά αυτόματα μέσα από το κινητό μας χωρίς δεδομένα. Για να κάνει αναζήτηση πραγμάτων όμως που θα σας κάνει Genmoji, θα μπορέσουμε να σας κάνει αναζητήσεις στο ίντερνετ, να του ρωτάτε πράγματα και τα σχετικά. Δεν θα δουλεύει εσωτερικά από το Apple τηλέφωνο σας, από το iPhone σας. Θα λειτουργεί ουσιαστικά από την ίδια την εταιρεία, από τα κεντρικά. Οπότε ουσιαστικά θα χρειάζεται ίντερνετ για να δουλέψει, για να κάνει την έξτρα διεργασία που θα χρειάζεται ουσιαστικά αυτό. Θα χρειάζεται δηλαδή τους data servers της Apple να μπορέσει να επικοινωνήσει για να σας επιστρέψει πίσω την πληροφορία που χρειάζεστε. Γενικότερα όμως, μέσα στις άκρες αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει πολλές φορές αντιμέτωπη με την Apple για τα επόμενα χρόνια και θα δούμε πολλές φορές την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο συνδετικός κρίκος από την Apple προς τους καταναλωτές, για την Ευρώπη τουλάχιστον, για να μπορέσει η Apple να περάσει τα πράγματα που θέλει να φέρει στην Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που ξεκίνησε στην Ευρώπη γενικότερα, έτσι, και μετέπειτα στην Ελλάδα. Γιατί ουσιαστικά και εμείς ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Η Apple γενικότερα είναι μια από τις εταιρείες που χρησιμοποιεί πολύ εσωτερικά δικά της πράγματα για δικές της συσκευές. Όπως επίσης έχει ασκήσει βέτο για τα Apple Watch που δεν δουλεύουν με άλλες συσκευές και η Apple θα φτιάξει τα Apple Watch να δουλεύουν και με Android συσκευές, γιατί δουλεύουν μόνο με iPhone. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι αυτό είναι καλό ή αυτό είναι κακό. Πείτε μου λίγο κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι είναι καλό αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Apple αλλά και στις υπόλοιπες εταιρείες. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε περισσότερο όταν η Apple είχε κόψει ουσιαστικά τις αγορές εντός εφαρμογής και το μεγαλύτερο βέτο είχε ασκήσει απέναντι από την Apple και είχε κάνει τα πιο πολλά δικαστήρια, η Epic Games. Έρχεται το Fortnite πίσω γιατί πήγε στην Ευρώπη η Epic Games και είπε ότι κάτσε ρε η Ευρώπη, το και το, από εδώ από εκεί, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πήγε ενάντια στην Apple και συμφώνησε με την Epic Games και έτσι λοιπόν σήμερα η Apple έφτιαξε την DMA πέρσι και ουσιαστικά γίνεται αυτή η διαμάχη ανάμεσα στις μονοπωλιακές εταιρείες αυτές. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σε άρεσε, ελπίζω να βοήθησα, ελπίζω να σε κατατόπισα λίγο πολύ με απλά λογάκια το τι συμβαίνει. Πες μου κάτω στα σχόλια εάν γνωρίζεις κάτι, πες μου κάτω στα σχόλια εάν δεν το ήξερες και να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση κάτω στα σχόλια. Δεν ξεχνάς φυσικά να πατήσεις το κουμπί του subscribe, το κουμπί του like και να πατήσεις και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. dimidja.gr για να μην χάνεις όλα αυτά τα ωραία νέα άρθρα που έρχονται για την Apple και όχι μόνο. Και φυσικά να πας να τσεκάρεις και όλα τα υπόλοιπα link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.